επικρίσεις ότι προετοιμάζεται όλοι μαζί τις πρέσπες του Αιγαίου. Ότι προετοιμάζεται όλοι μαζί στην εκμετάλλευση του Αιγαίου με την Τουρκία υπό όρους που κατ' ουσίαν θα αποτελούν εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Είναι μια κατηγορία στην οποία θέλετε να απαντήσετε. Έχω μάθει να απαντάω και σε γελοιότητες, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι βέβαιο ότι τα τρία δημοκρατικά κόμματα, τα τρία μεγάλα δημοκρατικά κόμματα, έχουν μία κοινή εθνική γραμμή. Και η εθνική γραμμή αυτή λέει ότι η Ελλάδα προσέρχεται σε όποιο τραπέζι διαπραγματεύσεων για την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες ζώνες. Λέμε ταυτόχρονα ότι... ΑΟΣ, ναι. Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Αν διαφωνήσουμε, πού θα διαφωνήσουμε, διότι η ερμηνεία του διεθνούς δικαίου της Τουρκίας δεν συμπίπτει με την ερμηνεία όλων των υπολείπων. Κατόπιν τούτου, κατά πάσα πιθανότητα, η προσπάθειά μας θα είναι να συμφωνήσουμε να πάμε στη Χάγη. Αυτή είναι η βασική γραμμή των τριών κομμάτων. Είναι υπέρ της χώρας μας ότι τα τρία μεγάλα κόμματα συμφωνούν σε αυτή τη γραμμή. Και εάν τώρα κάποιοι στα όρια του γραφικού θέλουν να μας κατηγορήσουν ότι ετοιμάζουμε και εγώ δεν ξέρω τι, ποια διεθνή συνωμοσία, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχει όσο αξία έχουν οι κεραλιφές για τις φαλάκρες. Μια ερώτηση, κυρία Μπακογιάννη, τι δουλειά κάνει ακριβώς, πού εργάστηκε στη ζωή της, όχι τίποτα άλλο, γιατί ασχολήθηκε με την εργασία τη δική μου. Πόθεν τα οικογενειακά εκατομμύρια, κάθε απάντηση δεκτή. Με τη σωστή απάντηση δώρο μια κεραλιφή οριστικών. Αρκετά ανεχτήκαμε την τουρκοφιλία. Τα 500 δισεκατομμύρια των Ελλήνων δεν θα τα δώσουμε στους Τούρκους επειδή το θέλει η Ντόρα Μπακογιάννη. Ας μοιράσει με τους Τούρκους τα δικά της, ας μοιραστεί με τους Τούρκους τα δικά της εκατομμύρια.